Πείτε μας λίγο τώρα και όσα εσείς σφρίζεστε και βλέπετε και ακούτε, κύριε Κίρτσο, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Λένε ότι θα επικυρωθεί με εύκολο ή δύσκολο τρόπο, αλλά το ζητούμενο είναι αν υπερασπίζεται τα ελληνικά ή μακεδονικά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι τα υπερασπίζεται. Εγώ πήγα και στο συλλαλητήριο. Χρειάστηκα μια μισή ώρα να διασχίσω το πλήθος, εκατοντάδες χιλιάδες, μεγάλος παλμός, απλοί άνθρωποι, πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος αισθάνεται αδικημένος και περιθωριοποιημένος. Επομένως, μόνο την εσωτερική διάσταση αυτής της συμφωνίας να δούμε, καταλαβαίνουμε πόσο μας βλάπτει. Βλάπτει την εθνική αξιοπρέπεια, βλάπτει την αυτοπεποίθηση, βλάπτει την εθνική ενότητα. Ναι. Χωριζόμαστε δύο προς ένα, δύο κατά, ένας υπέρ, έτσι με βίαιο και θα έλεγα σκληρό τρόπο. Ναι. Και βλάπτει βέβαια και τις σχέσεις της Βόρειας Ελλάδας με το λεγόμενο κράτος των Αθηνών. Οι διαδηλωτές με ρωτάγανε επίμονα ποια είναι η θέση μας, εμάς των Αθηναίων δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, θα τους στηρίξουμε ή απλά θα τους αδειάσουμε. Επομένως, γιατί να τα υποστούμε όλα αυτά, δεν βρίσκω κανένα σοβαρό λόγο, ναι. Εκτός από το να υπηρετήσουμε μια στρατηγική διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με την οποία εγώ δεν έχω αντίρρηση αρχής, δεν είμαι αντινατοϊκός ή κατά της διεύρυνσης, αλλά φυσικά σαν Έλληνας αρνούμαι να πληρώσω εθνικό λογαριασμό για αυτή τη διεύρυνση. Τώρα πώς τα κατάφερε ο κύριος Τσίπρας και από εκεί που συνήθισε να καταγγέλει Γερμανούς, Αμερικάνους, ΝΑΤΟ κτλ. Να διεκπεραιώνει αυτή την πολιτική, είναι να απορρεί κανείς. Τώρα στο ζητούμενο είναι ότι ένα συλλαλητήριο διαλύθηκε με τα χημικά, με όλα όσα είδαμε και ζήσατε κι εσείς, κύριε Κίρτσο. Το ερώτημα είναι αργότερα και επειδή βρίσκεται η διαδικασία στη Βουλή, υπάρχουν άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που θα διαμορφωθούν εφόσον κυρωθεί? Γιατί αν περάσει και από την Ελληνική Βουλή, μετά αρχίζει και παίρνει διεθνή χαρακτήρα ουσιαστικά όλη αυτή η συμφωνία. Ναι, αν περάσει από την Ελληνική Βουλή, που από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι είναι στημένο και θα περάσει, παρά τις προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Mm-hmm. Κανείς δεν θα μπορεί να αποτρέψει την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, η ένταξή του στο ΝΑΤΟ θα οδηγήσει σε μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντί μας, ή όπως εκτιμώ εγώ και οι περισσότεροι, ότι απλά θα αναβαθμίσουμε τον μακεδονισμό, αλυτρωτισμό της γειτονικής χώρας, θα λένε περίπου τα ίδια, έχοντας ισχυρότερες διεθνείς υπογραφές και φέρνοντας σε δυσκολότερη θέση την Ελλάδα. Αυτοί θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς τους δίνουμε το εισιτήριο χωρίς να λύνουμε το ένα εθνικό θέμα. Ναι, εδώ κύριε, δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη διπλωματική αποτυχία του κυρίου Τσίπρα. Μας έχει συνηθίσει σε αποτυχίες διαπραγματευτικές. Θυμηθείτε το 2015 και το λογαριασμό που πληρώνουμε. Αλλά αυτή η αποτυχία θα είναι μαζί μας για δεκαετίες ολόκληρες. Κύριε Κίρτσο, λένε όμως ότι κι εσείς, ακόμη και όταν είχε μπει το βέτο στο 2008 στο Βουκουρέστι από τον Καραμαλή, ουσιαστικά συμφωνούσε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε και άλλα πολιτικά πρόσωπα, με μια σύνθετη ονομασία που θα είχε μέσα τη Μακεδονία. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως κι εσείς έμεσα αποδέχεστε την ονομασία τώρα, αν θα είναι σκέτο ή θα μείνει σκέτο, αλλά το βάζατε κι εσείς στην κουβέντα, θέλω να πω. Ναι, εγώ θα σας πω το εξής. Αν προσέξετε και τον τρόπο που εκφράστηκε η Μέρκελ κατά την επίσκεψή της, ναι, μίλησε για το ονοματολογικό. Στην αντίληψη λοιπόν των Ευρωπαίων και των Ατοϊκών είναι ότι υπάρχει ένα ονοματολογικό, να πάμε να κάνουμε τα βαφτίσια και να τελειώνουμε. Δεν τους αφορά για παράδειγμα το θέμα της ταυτότητας, το θέμα της γλώσσας, το θέμα του αλυτρωτισμού. Δεν ενδιαφέρονται για αυτά γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Ναι. Επομένως, αντίθετα η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν υπάρχει καν συζήτηση για ονοματολογικό. Ναι. Αν δεν πάμε στις προϋποθέσεις που είναι η ταυτότητα, το έθνος, η γλώσσα, τα οποία τα έδωσε όλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Επομένως, έχουμε μια διαμετρικά αντίθετη άποψη. Το ονοματολογικό είναι η παγίδα, ναι, της διεθνούς διπλωματίας για να τελειώνουμε γρήγορα με αυτή την υπόθεση. Να τελειώνουν αυτοί μάλλον γρήγορα, ναι, γιατί για μας
Δεν πρόκειται να τελειώσει η υπόθεση, απλά θα γίνει η διαχείρισή της πιο περίπλοκη. Κύριε Κίρτσο, θέλω όμως αν έχετε δώσει ερμηνεία, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση έβγαλε και ένα σποτάκι για το πόσο καλή ή εν πάση περιπτώσει θα εξυπηρετεί και τα ελληνικά συμφέροντα είναι η κατάληξη της συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλω να πω ότι με ένθερμο τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει και εξακολουθεί να λέει ότι είναι η καταλληλότερη ονομασία λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχετε άλλη άποψη εσείς? Προφανώς έχω άλλη άποψη. Δηλαδή, το λέω ότι είναι το υπερτονίζει η κυβέρνηση, όχι μόνο με το σποτάκι που έβγαλε, αλλά σε κάθε τον. Σε επίπεδο προπαγάνδας η κυβέρνηση υπερτονίζει τα πάντα. Υπερτονίζει για παράδειγμα ότι έχουμε βγει από την κρίση, ενώ έχει διπλασιαστεί το ιδιωτικό χρέος στην τετραετία Τσίπρα και έχουν καταρρεύσει τράπεζες από την κρίση του 2015 και όλοι προσεύχονται μην έχουμε νέα διέξοδα. Επομένως τώρα τι σχέση έχει η κυβερνητική προπαγάνδα με την διεθνοπολιτική πραγματικότητα? Πρώτον, έτσι, υπάρχει μεγάλη ζημιά στο εσωτερικό από αυτήν την εξέλιξη, σας την ανέλησα. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ηρεμήσουν αυτοί σε ό,τι αφορά τα μακεδονικά, το μακεδονισμό, αλυτρωτισμό. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν τη διεθνή αναβάθμισή τους με ελληνικές υπογραφές για να συνεχίσουν το ίδιο βιολί, ή κάποιες παραλλαγές τέλος πάντων. Τρίτον, στέλνουμε ένα μήνυμα στο διεθνώς ότι ούτε τις πιέσεις για τα Σκόπια δεν αντέχουμε, και επειδή έχουμε και άλλες ανοιχτές υποθέσεις, ορισμένες πολύ πιο δύσκολες και σημαντικές, πέφτουμε κατηγορία. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που εκτός ότι χαρακτηριζόμαστε από υπερχρέωση, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε και τα εθνικά μας, τα καλώς εννοούμενα εθνικά συμφέροντα. Τέταρτον, υιοθετούνται πρακτικές οι οποίες είναι, θα έλεγα, βαλκανικού επίπεδου, δηλαδή από το πώς διαλύουν τα συλλαλητήρια, από το πώς απομονώνουν τη λαϊκή βούληση, από το πώς συναλλάσσονται με βουλευτές, από το πώς εξαγοράζουν εταιρείες συνεργατών του ΖΑΕΦ με χρήματα της ΔΕΗ, δηλαδή τα έχουμε δει όλα. Άρα υπάρχει μια διαδικασία δραματικής πολιτικής υποβάθμισης. Τι καλό βλέπεις όλα αυτά η κυβέρνηση, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει βέβαια για αυτήν μια χρησιμότητα. Το πρώτο είναι ότι κάνει μια στροφή ο κύριος Τσίπρας από εκεί που ήταν αναξιόπιστος εταίρος. Γίνεται τώρα διεκπεριωτής ευρωπαϊκής πολιτικής στα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως ανεβάζει το επίπεδο των σχέσεών του με άλλους ηγέτες. Ναι. Αλλά χωρίς θετικά αποτελέσματα για τη χώρα, γιατί δεν είδαμε καμία κίνηση για παράδειγμα τα οικονομικά, εκτός από τη ματέωση της προγραμματισμένης μείωσης των παλαιών συντάξεων. Δηλαδή είδαμε μια αμυντική κίνηση, δεν είδαμε να έρχονται επενδύσεις 10-20 δις για να αλλάξουν το κλίμα ή να χρηματοδοτεί το τραπεζικό σύστημα για να πάμε καλύτερα και να διαχειριστούμε τα κόκκινα δάνεια χωρίς περιπέτειες. Άρα αλλάζει την τακτική του και αυτό που κάνει τώρα είναι μέσω του Μακεδονικού, καταλαμβάνει έναν πολιτικό χώρο που του είναι πολύ χρήσιμο αυτό, δηλαδή εξουθενώνει μικρότερα κόμματα, πήγαινε εξουθενώ στη Νέα Δημοκρατία, του βγήκε μπούμεραγκ, εξουθένωσε όμως ανεξάρτητους Έλληνες και το ποτάμι, οι περισσότεροι ψηφοφόροι τους θα καταλήξουν στη Νέα Δημοκρατία, άρα και εκεί δεν έχει κέρδος, όμως εξουθενώνει το κίνημα αλλαγής, γιατί έρχονται οι αντιφάσεις του στο προσκήνιο, και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που τον προτίμησαν το 2015 δεν έχουν τώρα που να επιστρέψουν, γιατί βλέπουν τα προβλήματα του κινήματος αλλαγής. Άρα σταθεροποιείται και μάλιστα λίγο προς τα επάνω ο ΣΥΡΙΖΑ και πάμε σε έναν δικοματισμό με κυρίαρχη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αναμφισβήτητο το δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά όμως σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν πέτυχε τον αρχικό πολιτικό του στόχο να φτύρει τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εμείς ενισχυθήκαμε με τις τάσεις που κρατήσαμε. Είχε όμως διάφορα πολιτικά ωφέλη. Αλλά τι να τα κάνεις τώρα τα πολιτικά και κομματικά ωφέλη όταν ανοίγεις
πληγές στην Ελλάδα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, τι βλέπετε ή τι εκτιμάτε ότι θα γίνει, γιατί λέγεται ότι θα έχει τους βουλευτές που χρειάζεται για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Κίρτσο, και να επικυρωθεί ουσιαστικά. Τώρα μπήκαν και ζητήματα συνταγματικότητας, νομικής φύσης, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι βλέπετε και τι λέει η εμπειρία σας, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, νομίζω ότι τις έχει τους βουλευτές, γιατί έχουμε καταντήσει να έχουμε ένα σούπερ μάρκετ βουλευτών. Διάφοροι ξέπαρκοι, απελπισμένοι, άνθρωποι χωρίς πολιτικό μέλλον, στο περιθώριο της δημοκρατικής διαδικασίας, συναλλάσσονται ανοιχτά με την κυβέρνηση. Άλλοι δήθεν διαφωνούν, αλλά αλλάζουν γνώμη, άλλοι παίρνουν, βγαίνουν, περιστρεφόμενες πόρτες. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε στην περίοδο πριν τη δικτατορία του 1967, για να δούμε τέτοια κατάπτωση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα θεωρώ ότι έχουν την πλειοψηφία, θεωρώ ότι αυτά που κάνουν παράγουν διεθνοπολιτικά αποτελέσματα, αρνητικά για την Ελλάδα, και θεωρώ ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος, κανένα συλλαλητήριο δεν είναι χαμένο. Είμαστε στην αρχή μιας νέας προσπάθειας για να προστατεύσουμε σε βάθος χρόνου τα καλώς ενωμένα εθνικά μας συμφέροντα. Κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά. Εγώ